εμείς οι πρεσβύτεροι, άρχοντα τις μεγάλες προσφέρειες που έχουν την εκκλησίαση, κύριε Καθηγητών, αρχές και εξουσίες του τόπου μας, και χριστεπόλεμο πλήρωμα της θεωσίας του Μητροπόλεως μας. Ήθιστε, αγαπητοί μου, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να γίνεται μια εκδήλωση πλαισιωμένη έτσι με εκκλησιαστικούς ύμνους και θεολογικά σχόλια, ούτως ώστε ο πιστός να κατανοήσει περισσότερο και να εμβαθύνει στα γεγονότα της κάθε εορτής. Πέρσι την ίδια εποχή έγινε παρόμοια με τη σημερινή εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο, πήραν μέρος αρκετοί από τους αγκριτές του νησιού μας. Φέτος γίνεται σε άλλο ναό, εδώ στο Χριστό στη Μητρόπολη, με άλλους ιεροψάντες, ούτως ώστε σιγά σιγά να πάρουν μέρος όλοι οι ιεροψάντες του νησιού μας. Μην μας παρεξηγούν οι υπόλοιποι που δεν πήραν μέχρι τώρα μέρος, θα έρθει και εκείνο η σειρά. Άλλωστε είναι αδύνατο να συμμετέχουν όλοι σε κάθε εκδήλωση και θα κρατήσει αρκετή ώρα. Επιλέχθηκε σκοπίμως στους ύπνους να προσφάλουν οι ιεροψάντες μας μονοδιακώς, καθότι αυτό δεν απαιτεί κόπο και ιδιαίτερες πρόβες λόγω του φόβου των απολυθειών της Εκκλησίας μας, καθότι βεβαίως πλησιάζει και μεγάλη εβδομάδα αυτός ο ιεροψαντικός φωνητικός μαραθώνιος. Καλά να είμαστε και θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Για τη σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Μητροπολή μας, αφορμή έγινε ένα βιβλίο που προσφάτως κυκλοφορήθηκε και έχει τον τίτλο «Μνήστητη του Κύριε». Συγγραφέας του είναι ο Πανεπιστήμιος Ιεράρχης Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαμπλαδικής Νικόλαος, γνωστό σε όλους μας, ο οποίος δώρησε στη Μητροπολή μας τον πατέρα Φιλόχιο ένα τεύχος αυτού του βιβλίου στην πρόσφατη επίσκεψη στο νησί μας. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρει άγνωστα στοιχεία που μέσα από την έρευνά του στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και στους Ρωμαίους ιστορικούς συγγραφείς και στα απόκριφα ψευδεπίγραφα κείμενα, τα οποία τα έφερε στο φως και μας τα κάνει μπροστά έτσι με γραφειρό τρόπο. Σημειωτέωνο ότι περί του ευγνώμονος Χριστού αγαπητοί μου έγραψε ο κορυφαίοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Λόγους σαν τον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα, σαν τον Άγιο Αρχοχρυσόστομο, σαν τον Άγιο Μάξιμο τον Υπολογητή, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τόσους άλλους Άγιους Πατέρες. Για να ξεκινήσουμε την ιστορία περί του Χριστού, θα δούμε πρώτα τα καταφώματα αυτών των δύο ληστών που κυριολεκτικά λιμένονται από τις επαρχίες. Ας θυμηθούμε όλοι μας αγαπητοί μου την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ρίσκεψαν τον άνθρωπο που πήγαινε από Ιεροσόλυμα προς Ιερικό. Είχε εκδίσανται σε αυτόν και πληγάσει πιθέντες, απήλθον αφέντες οι πιθανήτη κάνοντα κατά την απαράβελη περιγραφή του Χριστού μας. Δηλαδή, κυριολεκτικά όπως βλέπουμε και στην εικόνα, έδιναν τους περαστικούς, τους έκλεβαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα τους, τους ξυλοφόρτωναν και τους παρατούσαν εκεί. Πολλές φορές βέβαια ληστά τους σκότωναν για να μην μιλήσουν στις αρχές. Εδώ ακριβώς θα διαβάσουμε από τον Φλάβιο Ιώσιπο, που είναι η Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, ένας Ιουδαίος αρχαιολόγος του 93 μετά Χριστόν, έγραψε την Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, πως αυτοί οι δύο ληστές ήταν περιπλανόμενοι και μέλη των σπηρών του λιμένου και την Ιουδαία. Γράφει, αυτές τις συμφωνίες κάθε Ρωμαίος επίτροπος είχε υποχρέωση να τις συντρίψει, καθώς, όπως μας λέει αυτός ο ιστορικός, είχαν αποφρασιστεί και έφτασαν να εκτίθενται στους ταξιδιώτες, ακόμη και στη λεωφόρο, την κεντρική λεωφόρο από Ιεροσόλυμα προς Ιερικό, που υπήρχαν και στρατιώτες. Στην απόκριφη εφήγηση Ιωσήφ από Αρημαθέας, γραμμένη αργότερα, γίνεται αναφορά στην εγκληματική δράση των δύο ληστών. Πρώτα λέει, ο πρώτος όνομα αυτό Γέστας, ο υπορούντας εν φόνο μαχαίρας απέκτηνε. Τους ανθρώπους δηλαδή που περπατούσαν πεζί, με μαχαίρι τους φώνευε. Άλλους δε γυμνώσει υπέβαλε, άλλους τους ξεγύμνωνε. Ο Γέστας. Γυναίκας δε εξφυρών κατακεφαλής κρεμνών τους μαξιτούς απέκοπτε. Νηπίων μελών εμποπόδης υπήρχε. Παραστείτε πόσο φρικόδια εγκλήματα. Θεόν μη εμπλοκός κόποτε, δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό. Νόμις μη ακολουθών, δεν ήταν ομοταγής. Βιέως τη χάνουν εξ αρχής στα σκιάφτας πράξης. Μεγάλα τα καταφρόματα του πρώτου μισθού του Γέστα. Η δε του άλλου αιτία, τι αν φτηνήν, ο άλλου του μισθή, εντάξει, ήταν η παρακάτω. Δυσμάς, και καλή το όνομά του λοιπόν ήταν Δυσμάς. Γαλιλαίος το γέννη,
Άρα Γαλιλαίος στην καταγωγή, πανδοχείο είχε, πλουσίων πειρατηρίων σε τέχνη του, φτωχής δε έφευγε, δηλαδή έκλεβε τους φτωχούς και το έδινε, έκλεβε τις πλουσίες και το έδινε στους φτωχούς. Νεκρούς γαρ, φτωχούς έθαπτε. Ήτανε δηλαδή και σαν νεκορθάφτες και έθαπτε τους φτωχούς νεκρούς. Κλειστέ την επιχείρη του των Ιουδαίων πλήθος. Έκλεβε το πλήθος των Ιουδαίων. Και επίσης λέει, αυτόν τον λαό εν Ιερουσαλήμ ψηλήσας, έκλεψε ακόμα και τον Ιερουσαλήμ, τον λαό των Ιερουσαλήμων, και την του Καϊάφα Θεία Τέρα γυμνώσας, ιεράτε δεν υπάρχουν του αγιάσματος. Εδώ ίσως να λέει με την λέξη γυμνώσας, ή να της έκανε κάποια δίθηκη πράξη τέλος πάντων, ή να την απογύμνωσε από τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή την του Σολομόντος παρατηθήσαμε στην κύρη παρακαταθήκη ο τόπο αφαιλόμενος. Δηλαδή με λίγα λόγια έκλεψε και το μπακάλιο του λαού του Σολομόντος ο δεύτερος μισθής ο οδής μας. Και αυτοί υπήρχαν αυτοί οι πράξεις. Μεγάλα λοιπόν τα καταφόματά τους. Ας δούμε τώρα ένα περιστατικό από τη ζωή του Χριστού όπως το αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Μιλιμπίροβιτς. Όταν η Αγία Οικογένεια διέφυγε από το ξύπνος του Ηρώδη και πορευόταν στην Αίγυπτο, εφαρίστηκαν καθοδόν κάποιοι ληστές με πρόθεση να κατακλέψουν τους οδηγόρους. Ο δίκαιος Ιωσήφ οδηγούσε το κοκκαδουράκι πάνω στον οποίο ήταν φορτωμένα τα λίγα υπάρχοντά τους και όπου επέβαινε η καραγέφη τρόπος κρατώντας το στήθος της των ιών της. Οι ληστές, όπως ήταν φυσικό, άρπαξαν το γαϊδουράκι με σκοπό να το οδηγήσουν μακριά. Και ένας από αυτούς πλησίασε τη Μητέρα του Θεού για να δει τι κρατούσε κατάστητα. Μόλις αντίκρισε τον Χριστό ίδιο, εξεπλάγει από την ασυνήθιστη ομορφιά του και τότε μέσα στην έκπληξη του ανεφώνησε. Και ο Θεός αν έπαιρνε σάρκα ανθρώπινη, δεν θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος από αυτό το παιδί. Κατόπιν ο ληστής, αυτός προσέταξε τους συνεργούς του να μην αρπάξουν τίποτα από τους οδηγόρους. Και τότε γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον γενναιόδωρο αυτού ληστή, η Παναγία Θεοτόκος του είπε, γνώριζε ότι αυτό το παιδί θα σε αναμίψει μια ανταμοιβή μεγάλη, επειδή σήμερα εσύ τον προστάτευσες. 30 χρόνια αργότερα ο ίδιος άνθρωπος κρεμόταν στο σταυρό για τα παραπτώματά του. Σταυρωμένος στα δεξιά του στεγό του Χριστού. Το όνομα του λοιπόν όπως είπαμε ήταν δυσμάς και το όνομα του εξαριστερών ληστή ήταν η έσταση. Βλέποντας το δυσμάς τον δεσπότη, τον αθώο για να μάθει ο Ιησού Χριστός σταυρωμένο μετανόησε για κάθε κακό που είχε κάνει στη ζωή του, ενώ η γέστας βλασφήμισε εναντίον του Κυρίου. Ο δεσμάς τότε τον υπεράσει πίστηκε, λέγοντάς του ούτως ουδέν άτομο έπαρξε. Αγαπητοί μου, κάθε άνθρωπος μένει εκστατικός προς αυτό το δύο πάθος του Χριστού μας. Πώς ο παντοδύναμος Θεός καταδέχθηκε να σταυρωθεί με τη θέλησή του. Ξέρετε αγαπητοί μου, σε πολλά σημεία της Κοινής Διαθήκης βλέπουμε να προσπαθούν να στριμώξουν τον Χριστό οι Ιουδαίοι με έργα και λόγια. Μόλις έφτασαν στο σημείο να πάνε να τον ειδοπολίσουν, αυτός λέει το Ευαγγέλιο, διέφυγε διαμέσου αυτών έτσι απλά. Εξαφανίστηκε από μπροστά τους, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Όπως μας πληροφορεί ο Διευθυντής Ιωάννης, στο 8ο κεφάλαιο με την 23ο στίχο. Άλλοτε πάλι τον πήγαν έως τους οφρίους του όρους για να τον ρίξουν κάτω. Και πάλι ο Χριστός μας διαθών διαμέσου αυτό διέφυγε, όπως αναφέρει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο στίχος 30. Επούσιο λοιπόν ήταν το πάθος του Χριστού μας. Ήθελε και έπαθε. Άρχοντες λαών, ο Πιλάτος, ο Ηρώδης και οι αρχιερείς με την κουστορία τους μαζεύτηκαν για να καταθέσουν παράνομα λόγια με δόλιο σκοπό κατά τον Κυρίο και κατά τον Χριστό αυτού, μας λένε οι δύο πρώτοι ύμνοι που μόλις τώρα θα ακούσουμε. Αλλά για να συμμετάσχουμε στο δύο πάθος, βασική προϋπόθεση μας λέει ο τρίτος ύμνος είναι να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας από τις βιωτικές μέρημνες για να μην μας πνίξουν αυτές από τον Ιούδα. Εδώ μας παραμένει ο Ιουδαίος στην παραβολή των Ζυζανίων. Επίσης μας προτρέπει με την προσευχή μας εν δυσταμή ησιμών, να γράψουμε και να προσευχηθούμε από την πονηρού να μας γλιτώσει ο Κύριος. Ο ήχος είναι ο πλάγιος του Περνού μετά. Thank you.
Thank you.
Δεσπότης της κτήσεως και Κύριος της δόξης, το σταυρό προσπίγνετε και την πλευρά κεντάτε. Πολλοίς και όξους γένεται ο πληγασμός της Εκκλησίας. Στέφανον εξακαρθών περιβάλλεται ο καλύπτων ουρανός της νέφεση. Κλαίνεν εντύεται κλέπης και ραπίζεται πυλήνη χειρή, ότι χειρή βλάσσα στον άνθρωπο. Τον νόδον φραγγελούται ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Εμπτισμούς και μάστιγας δέχεται, ονειδισμούς και κολαφισμούς, και πάντα υπομένει διεμέ των κατάκριτων ο λυτρωτής μου και Θεός, ή να σώσει κόσμον εκ πλάνης ως εύσπλαχνος. Amen.
ο Άδης και είπε της κάτω, «Ω λειτουργή μου και δυνάμεις μου, τι σου εμπήξα σκύλων την καρδία μου. Ξυλίκη με ελόχι εγκέντησε, άφνα και διαρρήσωνε. Τα έντονα μου πονώ, την κοιλία του αργώ, τα αισθητήριά μου με μάσει το πνεύμα μου. Και αναγκάσομαι εξερέψαστε τον Αντά και τους εξαντά ξύλο το θέντας μη. Ξύλων κάρπου τους εισάγει πάλι στον παράδεισο». Τώρα, αγαπητοί μου, θα ακούσουμε το 8 από τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης, όπως τον Παπαγό Σταύρο στον Παπαγγείλιο, αφημέρωση του Ναού Πατήρ Ισίδωρος. Είναι εφαρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, στίχη 32-41. Του Καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου Πάνος Μας, προσκομένου και ευρωϊκής.
μαθητές του, διατροφόγο των Ιουδαίων, κρυμμένοι. Ο Ιούδας τον πούλησε και τον αντάλλαξε για την άκουτα αρκυρά νομίσματα. Ο Πέτρος, ο καλύτερος του μαθητής, ντράπηκε να πει ότι είναι μαθητής του μπροστά σε μια υπηρετριούλα. Οι ευεργετημένοι από τα άπειρα θαύματα σιωπούν. Μάλιστα ένας από αυτούς του έδωσε κεράπισμα. Ψευδομάρτυρες κάπως. Η δικαιοσύνη εθελοτυφλή. Το δικαστήριο, το μοναδικό στην ιστορία που έγινε νύχτα και μιλημένη την απόφαση πριν ξεκινήσει. Ο λαός του τον ανταλλάσσει με τον χειρότερο στασιαστή και εγκληματία τον Βαραβά. Οι στρατιώτες τον εμπέζουν, του φορούν κόκκινη κλαμίδα για να τον δουλέψουν. Του βάζουν στεφάνι με αγκάθια σαν βασιλική κορώνα. Ο Πιλάτος αποφεύγει να τα βάλει με το καθεστημένο και νύπτει συμβολικά τα χέρια του για να έχει καθαρή τη συνείδησή του δίθεν. Και τότε ο Χριστός μας φορτώνεται ένα βαρύ και ασήκωτο ξύλινο σταυρό. Ανεβαίνει μια τεράστια ανηφόρα μαζί με άλλους εγκληματίες, καρφώνεται με τεράστια καρφιά και μέσα σε φρικτούς πόνους δέχεται και τις ηρωνίες του παρισταμένου. Άλλους έσωσε, σωσά το εαυτό. Άφες, είδωμε, ή έρχεται η Ηλίας καθαρήν αυτόν. Ζήτησε νερό και του έφεραν ξύδι. Του έβαλαν μάλιστα και επιγραφή για κοροϊδία, ο βασιλιάς του Ιουδαίου. Και το χειρότερο, ακόμα και ο Θεός Πατέρας, βλέποντας τον φορτωμένο του κόσμου την αμαρτία τον εγκατέλειψε. Ο Θεός μου, είναι τι εγκατελειπές με. Είσαι πάνω στο Σταυρό Χριστέ μου μόνος. Μόνος μεταξύ δύο ληστών. Και ξαφνικά, πάνω σε φρικτούς πόνους, ακούει μια συνομιλία ο Χριστός μας. Ο ένας ληστής από τα αριστερά του γεστάς, του λέει με θυμωμένη και ειρωνική φωνή. Εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ο βασιλιάς που περιμέναμε. Αν είσαι αυτός πραγματικά, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Τελεία απαξίωση. Τότε ο άλλος, ο συσταυρωμένος ληστής, ο υποδεισμάς, στα δεξιά του Χριστού μας, τον επιτιμά και του λέει, καλά, δεν τρέπεσαι, αυτή την ώρα που σε ψυχούμε, δεν φοβάσαι τον Θεό, που εμείς έχοντας γνώση ποιοι είμαστε, είμαστε σταυρωμένοι μαζί με Αυτόν, που δεν έκανε τίποτα και είναι δίκαιος. Καλά εμείς, καλά να πάθουμε, γιατί αξίζουμε αυτή την τιμωρία για τα εγκλήματα που κάναμε. Αυτός όμως, κανένα κακό δεν έπραξε, ουδέν άνθρωπον έπραξε. Και τότε λέει στον Χριστό, Χριστέ μου, θυμίσου με και εμένα όταν θα έρθεις στη βασιλεία σου. Μια χτίδα αγάπης δέχεται ο λυτρωτής σε μια δύσκολη ώρα που τα πάντα τον αρνούνται. Από ποιον? Από έναν ληστή. Αυτός ο ληστής πρώτα-πρώτα ομολογεί την αθωότητα και την θεότητα του Χριστού μας. Δεύτερο, αναγνωρίζει τα μαθήματά του και παραδέχεται ότι δίκαια τιμωρείται. Τρίτον, εξομολογείται με αυτόν τον τρόπο και μετανιώνει και τέλος παραδέχεται τον Χριστό μας σαν Κύριο της δόξης, Κύριο με πνευματική βασιλεία. Μνήστητη μου Κύριε με τη βασιλεία σου, Χριστέ μου, θυμίσου και εμένα τον Θεό στη βασιλεία σου. Αυτή την συμπάθεια, την αναγνώριση του έργου του, την ομολογία του Χριστή, δυσμά, ο Χριστός μας δεν την αφήνει χωρίς επιβράβευση. Άλλωστε ο ίδιος πάντοτε στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε πάντοτε να επιβραβεύει την πίστη και ανταμείνει τον ευγνώμονα ληστή με το μεγαλύτερο έπαθλο που υπάρχει στην ιστορία με τον Παράδεισο. Αμήν συνεργώ, αλήθεια σου λέω, σήμερα με τεμού εσύ τον Παράδεισο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Για φανταστείτε, η φλογίνη ροφέα που φυλάται την πύλη της ΕΔΕ με το προπατορικό αμάρτημα τώρα να παραμερίζεται και πρώτος να μπαίνει στο Παράδεισο ποιος, να μπαίνει ένας ληστής. Όμως, όχι απλός ληστής, ένας ευγνώμων, μετανοημένος, εξομολογημένος και πιστός άνθρωπος και ληστής. Πρώτος λοιπόν, πρώτος Παραδείσου πύλας ανοίξας εισήλθε. Μετά κηρύξε ο Χριστός τον Άδη, στους προφήτες, στους δικαίους. Πρώτος όμως μπήκε ο ληστής. Ποιος να αμφισβητήσει το αψευδές στόμα του Χριστού μας. Πρώτος πριν τον πρόδρομο, πριν τον προφήτη Ηλία, τον Ισαΐα, την Παναγία μας ακόμα και τόσους Αγίους. Γι' αυτό και τον βλέπουμε εδώ στην εικόνα,
Πού είδες τον βασιλιά καπιταλιστή και ζητάς και χαρές? Αντιθέτως, δεν βλέπεις μπροστά σου ένα βασιλιά. Βλέπεις ένα πονεμένο, σταυρωμένο, χωρίς είδος και κάλλος περιφρονημένο, χλεβασμένο, φτισμένο, καταπληγωμένο ετοιμοθάνατο κακούργο. Μήπως είδες τη δύναμή του? Είδες και εσύ σαν τους Φαρισαίους νεπρούς να αναστέλλονται, νεπρούς να καθαρίζονται, δαίμονες να φυγαδεύονται, ανίατες αναπηρίες να θεραπεύονται, ψωμιά να πολλαπλασιάζονται? Μήπως το είδες αυτά με τα μάτια σου? Όχι. Τότε τι είδες? Συνεχίζει ο Γιώργος Χρυσόστομος. Μήπως τον είδες να σταματά με ένα ρεύμα την τριγυμιασμένη θάλασσα? Μήπως τον είδες να περπατά πάνω στη θάλασσα σε στεριά? Μήπως τον είδες να μεταμορφώνεται στον φαγό? Όχι. Είδα, συνεχίζει ο Γιώργος Χρυσόστομος, είδα, λέει, και βάζει στο μέσο στα λόγια του το πρόσωπο του Χριστή, είδα με τα μάτια της ψυχής μου τον αθώο να πάσχει τα ίδια με τον ένοχο, και αντί να βρίζει, να κάνει κάτι θεϊκό, να συγχωρεί αυτούς που τον σταύρωσαν. Τόσα χρόνια, λέει ο Χριστής, ξέρω να ξεχωρίζω πρόσωπα. Γνωρίζω τους κλέφτες και τους έντιμους από μακριά. Έχω δει πολλά, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ. Πριν το χείλος του θανάτου και σαν πατέρας συγχωρεί τα παιδιά του. Αυτό είδα και είπα μέσα μου, δεν μπορεί, είναι πατέρας, πράγματι είναι Θεός. Αυτής της βασιλείας θέλω να είμαι και εγώ πολίτης, γνήστη τη μου Κύριε εν τη βασιλεία μου. Συνεχίζει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, ο Χριστός μας θριαμβευτής και εισέρχεται στον παράδεισο με ένα ληστή. Δεν είναι ντροπή για τον παράδεισο είσοδος ενός ληστή? Μήπως είναι σπήλαιο ή καταφύγει ο ληστός για να μπει ένας ληστής? Όχι, είναι ο απόλυτος παράδεισος που φύλαται μέχρι τώρα η φρογίνη ροφέα και δύστομος μάγερα. Και απαντά ο ίδιος. Είναι τιμή για τον παράδεισο να έχει ένα τόσο συμπαθητικό δεσπότη που ακόμα και ένα ληστή τον έκανε άξιο της τρυφής του. Διότι όταν έβαζε μέσα στον παράδεισο τελώνες και πόρνες, δεν το έκανε για να τον ατιμάσει τον παράδεισο, αλλά μάλλον για να τον τιμήσει, υποδηλώνοντας ότι τέτοιος είναι ο Κύριος της Βασιλείας των Ουρανών. Και συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός μας. Η Εκκλησία μας, λέει, είναι νοσοκομείο, είναι χειρουργείο και καθιέται περισσότερο όταν θεραπεύει έναν πολύ βαριά άρρωστο με ανίατη ασθένεια ή όταν ανασταίνει ένα νεκρό. Λιγότερο δεν καθιέται όταν κάνει καλά ένα ελαφρά χρεωμένο. Έτσι αποδεικνύεται η δύναμή της. Δικαίως λοιπόν καυχαίνεται για τον Χριστή, ο οποίος μετά το χειρουργείο του Σταυρού έγινε και πάλι υγιής πνευματικά. Εξαγνίστηκε με την εξομολόγηση, την ομολογία και το μαρτύριο και έγινε πρώτο παράδειγμα ότι ο Κύριος δέχεται αυτόν τον της πρώτης ώρας σαν της, με αυτόν σαν της ενδεκάτης. Που και την προγίνη ροφέα φυλά την πύλη της ΕΔΕ. Αυτή γαλλική που παράδοσος μέσα του ξύλου του Σταυρού, θανάτου το κέντρο και άγω τον οίκο σε λίλατε. Επέστηστε σωτήρ μου πόδις ενάντη, εισάγεστε πάλι μου στον παράδοσο. Διαμέσου της γεύσης του ξύλου της γνώσεως, ο Αδάμ έφυγε από τον παράδεισο, θα ακούσουμε σε λίγο. Και διαμέσου του ξύλου του Σταυρού, ο ληστής έγινε πρώτος πολίτης του παραδείσου. Ο μεν με τον αγευθεί τον καρπό αθέτησε την εντολή αυτού που το έφτιαξε, που έφτιαξε τον παράδεισο. Ο δε με τον να συσταυρωθεί ομολόγησε σαν Θεό τον Χριστό που εσκεμμένα είναι κρύπτο του η θεότητά του. Θυμήσου και εμένα Χριστέ μου στη βασιλεία σου. Θα ακούσουμε τώρα τους μακαρισμούς του όρθου της Μεγάλης Παρασκευής σε ήχο τέταρτο ηρμολογικό. Thank you.
Και συνεχίζουν οι ύμνοι μας. Τέτοια μετάνοια δώσε και σε
εμάς, Χριστέ μου. Ο ήχος είναι ο Πλάγιος του Τετάρτου. Μαζί με το τμήμα του Σταυρού του κ.
σαν πρώτος πολίτης του Παραδείσου, επιτελήθη θαύματα. Ας δούμε ένα μόνο θαύμα που το επετέλεσε στον Άγιο Πορφύριο Επίσκοπο Γάζης. Το ιστορεί ο ίδιος. Ο Άγιος Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης, το 348 μέχρι το 420, κατακόμισε τη Θεσσαλονίκη όταν ασκήτευε στα μέρη του Ιωβάνου, αρρώστησε λίγη βαριά και η ασθένεια του ήταν η κύρωση του ύπνοτος και έπασχε από λεπτότατο συνεχή πυρετό. Τον μετέφεραν κατόπιν παρακλήσεως του στα Ιεροσόλυμα, όπου δεν σταματούσε ο πυρετός και παρά την βαριά ασθένειά του ήθελε να επισκεφτεί τους αγίους τόπους κερτωμένος, επειδή δεν ήταν δυνατόν να ορθώσει το ανάστημά του, ακουμπούσε σε ένα ραβδί. Ο μαθητής λοιπόν και βιογράφος του Μάρκος, όταν επέστρεψε από ένα ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τον Άγιο Πορφύριο Γάζης, τον βρήκε υγιέστατο και με το πρόσωπό του ροδοκόκκινο. Στην απορία του λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος του απάντησε: «Μην απορείς, αδελφέ μου, που με βρήκες υγιή και εύρωστο, αλλά μάθε την υγεία την αιτία της αποκατάστασης της υγείας μου. Και τότε θα υπερθαυμάσεις την ανίποτη φιλανθρωπία του Χριστού μας». Πώς δηλαδή εκείνα για τα οποία έχουν χάσει κάθε ελπίδα οι άνθρωποι, βρίσκουν οι άνθρωποι θεραπεία κοντά του. Και εγώ λέει, παρακαλούσα τον Χριστό να μου φανερώσει την ίασή μου και πώς εξαφανίστηκε μια τέτοια πάθηση. Αυτός λοιπόν τότε μου αποκρίθηκε. Πριν από 40 μέρες, ενώ βρισκόμουν στην αγρυπνία της Αγίας Κυριακής, με έπιασε ένας φοβερός πόνος στο σηκώτη και μη μπορώντας να υποφέρω τον πόνο, πήγα και ξάπλωσα κοντά στο Άγιο Κρανίο και από την πολλή οδύνη έπεσα σαν σε έκσταση, μας λέει ο ίδιος. Και βλέπω τον Σωτήρα κρεμασμένο στο σταυρό και τον ένα από τους ληστές κρεμασμένο μαζί του σε άλλο σταυρό και αρχίζω να φωνάζω και εγώ να ψαλίζω τους λόγους του ληστή. «Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθει από τη βασιλεία σου». Τότε λοιπόν αποκρίθηκε ο Σωτήρας και λέει στον κρεμασμένο ληστή: «Κατέβα από το σταυρό εσύ και σώσει και τον ξεχωμένο, όπως ακριβώς σώθηκες και εσύ». Και ο ληστής κατέβηκε από το σταυρό, με αγκάλιασε, λέει, με καταφύλισε και απλώνοντας το δεξί του χέρι με ανασήκωσε λέγοντάς μου: «Έλα προς τον Σωτήρα». Και αμέσως σηκώθηκα και έτρεξε προς αυτόν και τον βλέπω να έχει κατεβεί από το σταυρό και να μου λέει: «Πάρε αυτό το ξύλο και φύλαξέ το». Και αφού πήρα το ίδιο τίμιο ξύλο και το βάσταξα, αμέσως ήρθα στα σύγκαλά μου από την έκσταση και από την ώρα εκείνη δεν ξανααισθάνθηκα οδύνη, ούτε το σημάδι της αρρώστιας που καν φαίνεται. Ο ευγνώμων ληστής λοιπόν πρέπει να ξέρουμε και πότε γιορτάζει, πότε τον έχουν τα μηνύα μέσα. Ο ευγνώμων ληστής σύμφωνα με το ιεροσολυμίτικο κανονάριο τιμάται πριν ακόμα και από τον 7ο αιώνα, που γράφτηκε αυτό το κανονάριο, ως Άγιος της Εκκλησίας μας και αναγράφηκε στα μηνύα της Εκκλησίας μας την 12η Οκτωβρίου. Όπως και στο Συναξάριο και κατά την Μεγάλη Μέρα της Παρασκευής λέμε: «Επιτελούμε το ευγνώμονο ληστού που συσταυρωθέντος αυτό σωτήθηκε το σταυρό ομολογία». Και στην κριτική έκδοση του Συναξαρίου, την οποία επεξεργάστηκε ο Ρόδιος ο μοναχός της Ιεράς Μονής Σιμώνος Πέτρας στον Αντίχο στον Υποτόμο, περιλαμβάνεται επίσης και η του ληστού και η γιορτή αυτή του ληστού την 12η Οκτωβρίου. Τώρα, αγαπητοί μου, θα εξηγήσουμε λίγο την εικόνα της σταυρώσεως που βλέπουμε. Η εικόνα λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, αποτελείται από δύο μέρη. Κάπου βλέπουμε κατά το 1/3 να παριστάνει σταύρωση με τον πνίστη τύπο Κύριε και πάνω τα 2/3 παρουσιάζει την είσοδο του ληστή στο παράδεισο. Και τη μετοχή στη δόξα του, όπως γράφει πάνω, φαίνεται «Μνήστητη μου, Κύριε, επί βασιλεία σου». Και λέει παραπάνω, από πάνω, «Σήμερα με τιμούεσαι το παραδείσο». Τα δύο γεγονότα τα βλέπουμε στην εικόνα να δείχνει ότι γίνονται ταυτόχρονα. Τη στιγμή που ο ληστής από την κρίση στη γη των Κύριων φρίσκονται επί του σταυρού και τον ομολογεί σαν Θεό, την ίδια στιγμή τον υποδέχεται έφρονος ο Κύριος στο παράδεισο της δόξης σαν αρχηγός της ζωής. Ας θυμηθούμε το τροπάρι που λέμε στην Εκκλησία μας. Εντάφος οδικός, ενάγου δε μεταλλιστής ως Θεός, ταυτόχρονα όλα αυτά, εν παραδείσω δε μεταλλιστού και εν θρόνε υπήρχε Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα με τον απερίγραφος. Στο κάτω μέρος λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μαύρη εικόνα. Σου διότι σκότωσε γέρατε ότι πάσα την γη. Στην κορυφή αναγράφει, στο κάτω μέρος του στην κορυφή αναγράφεται το μνήστη του Κύριε. Και
καρδία σου, οι οποίες ανοίγουν με το άκουσμα της ομολογίας του Χριστού. Η παράσταση της Σταυρώσεως παρουσιάζει εμφανώς συνομιλούνται το πρόσωπο του Κυρίου και του Αγίου Νηστή. Ο έδαφος νηστής, ο γεστάς, η γέστας, δεν φαίνεται και δεν υπάρχει στο παράδεισο. Ο Κύριος εικονίζεται με ανοιχτά τα μάτια, διότι ακόμα δεν έχει παραδώσει το πνεύμα στην κάτω εικόνα και δίχως την πλευρά λογισμένη. Ο ήλιος είναι σκοτισμένος. Κάποιοι άγγελοι βλέπουμε δεξιά στα δεξιά, φρίκοντας με το θέμα του εισαγωγμένου Θεού, κατακαλύπτουν τα πρόσωπά τους ή ανασηκώνουν με απορία τα χέρια τους. Ένας άγγελος πλησιάζει κρατώντας δάφνινο στεφάνι, προοριζόμενο για τον μισθή σε αντιδιαστολή με το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού μας. Στο επάνω μέρος της εικόνας το προβλέπουμε. Ο παράδεισος είναι φωτεινός, διαχωρισμένος με σύννεφα από τη γη. Στην κορυφή ανακράφεται η υπόσχεση του Κυρίου. Πάνω-πάνω βλέπουμε, όπως είπαμε σήμερα, με την που έσυγε το παραδείσο. Στο κέντρο, η περιστημένος ο Χριστός μας σαν παντοκράτο έρθρανος, ερώμενος υπό τον Χερουβήν και περιβαλλόμενος υπό τον εξατερίκο Αγγέλο, με τα χέρια του προκαταμένα σε στάση παρακολήσεως, υποδέχεται τον Χριστή. Στο σταυρό, τα χέρια του απλωμένα, στο παράδεισο προκαταμένα. Κάτω από τα πόδια του υπάρχουν τέσσερις ποταμοί της Εδέν. Στις παράμες του Κυρίου τώρα είναι εμφανή τα σημάδια των Κύρων. Ο ληστής με ύφος ιερού Θεού σε μικρίζει τον Κύριο. Το κεφάλι του έχει κλείσει προς τα πίσω, όπως των μαθητών στην εικόνα της αναλήψεως. Και με έμφραση έκπληξης το πρόσωπο αλλοιωμένο. Το ένα χέρι παίρνει τον σταυρό επόμου και το άλλο τονίζει την απορία. Το ύφος έχει έκπληξη, όχι θρίαμβο ή χαρά. Δεν είναι καθόλου έτοιμος για κάτι τέτοιο. Το ένδυμα είναι ήδη με αυτό τη σταυρώσεως του. Όμως είναι ένδυμα εκαθαρό. Όλα είναι αλλοιωμένα, την καλή αλλοίωση. Οι άγγελοι λοιπόν έρουν τον παντοκράτορα Κύριο όπως βλέπουμε και περίπτονται έκπληκτοι. Ένας άγγελος κρατάει το φωτοστέφανο του Χριστού σαν να τον τοποθετεί εκείνη τη στιγμή επί της κεφαλής του. Άλλοι άγγελοι στα δεξιά του Κύριου όρθιοι τον δοξολογούν σαν Θεό και υποδέχονται τον Χριστή. Ο παράδεισος όπως βλέπουμε πάνω είναι άγριος από ανθρώπους. Δεν έχει υποδεχθεί κανένα, ούτε την Παναγία ούτε και τους Αγίους. Παρόν μόνο ο Κύριος, οι άγγελοι και ο Χριστής. Η παράσταση παρουσιάζει στοιχεία που παραπέμπουν στον παράδεισο όπως αυτός αναφέρεται στην Βιβλία της Γενέσεως. Τώρα αγαπητοί μου θα ακούσουμε τρεις ύμνους από τα πρόστιχα των εσπερίων της ακολουθίας του Χριστού. Νομίζω είναι σε απλά ελληνικά, είναι κατανοητή και δεν θέλουν επεξήγηση. Thank you.
τον εικονογράφησε, είτε στις στήρες του Ιεροβήματος, είτε με φωτοστέφανο στις παραστάσεις των Αγίων Μάντων και της Σταυρώσεως, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε προσευχηθεί σε Αυτόν. Μίλησε, στοχάστηκε, η Εκκλησία μας πρόβαλε, αλλά δεν προσευχήθηκε. Δεν ζήτησε τις πρεσβείες του, σαν να μην είχε περισσότερη παρησία αυτός ο Άγιος από όσοι χρειαζόταν για την δική του σωτηρία. Σαν να σώθηκε χωρίς πλαίσιο μακάριτος για εμάς τους Χριστούς. Δεν υπήρξε τόσα χρόνια ούτε ακολουθία, ούτε πολιτικείο, ούτε λαός αφιερωμένος σε Αυτόν. Δεν απευθύνονταν σε Αυτόν η Εκκλησία και αυτό ήταν για τον και 20 ολόκληρους αιώνες. Και τι παράξενο, αγαπητοί μου, στις μέρες μας, οι μέρες βαθιάς παρακμής και κρίσης πνευματικής, με μέρες πλεονασμού της αμαρτίας, ο ληστής διάβολος πλεονάζει, μίλησε στις ψυχές της πηγές μας, ο ευγνώμων ληστής όπως δεν είχε μιλήσει στους οικούς τους 20 πρώτους αιώνες. Ο πρώτος στην καρδιά του, ο οποίος μίλησε και κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν ο αρχιμανδρίτης Γερμάσιος Ρεμπτόπουλος, γνωστός για Απόστολος των Φυλακισμένων, ο οποίος έχοντας ιδρύσει το 1987 την διακονία αποφυλάκηση απόρρων κρατουμένων, άρχισε να εμπνέεται από τον ευγνώμων ληστή και να μελετά το πρόσωπό του και το πρότυπό του. Η αγάπη του στον Άγιο τον οδήγησε σε μια έρευνα περί της ζωής του και της συμμετοχής του στη ζωή της Εκκλησίας μας. Το 2004, την προτροπή του ιδίου αρχιμανδρίτου Γερμασίου Ραπτόπουλου, ο ημνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Καράλαμπος Μπούσιας, έγραψε την πρώτη ασματική ακολουθία στον ληστή. Το 2002, ο πατήρ Γερμάσιος Ραπτόπουλος ίδρυσε το Σωματείο Διακονίων των Κρατουμένων. Ο Άγιος ληστής του Γολγοθά, με την επωνυμία αυτή, ο Άγιος ληστής του Γολγοθά, καθιστώντας αυτόν τον Άγιο προστάτη και ελπίδα των εμφυλακές παιδιών του Θεού και κατ' επέκταση όλων των αμαρτωλών. Το επόμενο έτος, το 2013, έκανε τα θυρανίξια ενός μικρού Ναϊδρίου, πλήρως αγιογραφημένου, με πρότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από τη ζωή του Αγίου. Εντός του κτήματος της αδελφότητας του Σκοσία Ξένη, στην Πλαιαρία Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εσχάτως και η ελληνική αστυνομία είχε καθιερώσει σε ημέρα μνήμης και τιμής, μεταξύ άλλων και το ευγνώμονα του Χριστού, την Κυριακή του Ασώτου. Αμέσως λοιπόν μετά την εκλογή, εδώ βλέπουμε την Εκκλησία και τον Παρθένιο Γερμάσιο Ραπτόπουλο. Αμέσως μετά την εκλογή του Μητροπολίτου Μεσογείας Κλαβριωτικής, του Νικολάου ως Μητροπολίτου Μεσογείας Κλαβριωτικής το 2004, σαν πρώτο του στόχο έθεσε να δημιουργήσει μια αιστεία μετανοίας, μια ιεραμονή, ιδρύοντας μια ιεραμονή αφιερωμένη στον ευγνώμονα Χριστή. Ύστερα από ενδελική έρευνα και αφού φυσικά ήρθε αυτός σε επαφή με το έργο και με το έργο, παρακάτω λοιπόν, και το έργο, εδώ βλέπουμε την ιεραμονή που έφτιαξε με το έργο και με τη μεγάλη αγάπη του πατρός Γεροφυσίου στον Άγιο, τελικά προέβη στην ίδρυση της Ευλόγου Μονής, όπως την βλέπουμε εδώ στις εικόνες μας, που εγκαιριάστηκε το Καθολικό της Μονής στις 21 Ιουνίου του 2014 και είναι αφιερωμένο στον ευγνώμονα και δίκαιο ληστή. Στο μεταξύ, από το ίδιο έτος, ο μέγας εικονογράφος του Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Ρωμανός Παράσιος Εικονοπετρίτης, μετέβη στην ιεραμονή αυτή που παρέμεινε για λίγο και συνέγραψε επίσης δεύτερη ασματική ακολουθία του ενοχολογωθά δίκαιο και ευγνώμονος Χριστού. Ύστερα, ξανά από επικοινωνία του Σεβασμού με τον Μητροπολίτη Μεσογείας Κλαβριωτικής, με τον Αγίο Ταφίτη Κακαλόγυρο, Ιερομόναχο Εφρόσιμο, στην ιεραμονή του Αγίου Σάββα το 2013, και αφού διείδεκε τον ενθουσιασμό του και τον Άγιο Ληστή, τον προέτρεψε να αποτυπώσει κάποιο λειτουργικό κείμενο με την μορφή ακολουθίας που ολοκληρώθηκε το μεθεπόμενο έτος, το 2015. Κι άλλη λοιπόν ακολουθία. Το επόμενο έτος είδαν φως κι άλλες δύο σημαντικές ακολουθίες. Η μία του Σταυροφέτες του κ. Ιησού Χριστού και πιστεύσεντος Χριστού του ευγνώμονος ποίημα Γερμανού Ιερομονάχου, έκδοση της Ιεράς Μονής Πατάρνης, με έκδοση του Μακαριωτού Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου του Τρίτου, η διάλληλη ακολουθία του Αγίου και ευγνώμονος Χριστού της ΜΑΤ, ποίημα του κ. Γεωργίου Παραμακούλου, δικηγόρου Παραλίου Πάπου.
ευχόμενα γενικευμένο ενθουσιαστικό ενθουσιασμό κατά τη διαφέρον και τον Άγιο Ιστή με πολλαπλές αιστείες και εντυπωσιακό συγχρονισμό. Ο Άγιος του Σταυρού απέδειξε ότι είναι ζωντανός διαμέσου των αιώνων. Δεν βλέπουμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας να τηρεί τα εγγένεια του ναού. Ύστερα από 20 αιώνες ηρωής, στην ίδια χρονική περίοδο, έδωσε νεύση εσωτερικής επικοινωνίας στους ανθρώπους εντελώς ανεξάρτητα το ένα από τον άλλο, αλλά σε όλους προς την ίδια κατεύθυνση. Ζήτησε λαό, ζήτησε ακολουθία και γύρω πόσες ακολουθίες. Άνοιξε τις πόρτες της παρουσίας του ευγόμενου Χριστής και των πρεσβειών του. Θέλησε να βγει από τη θέση του πρωτύπου προσέλευση των πιστών και μίμηση και να αναλάβει την ευθύνη της μεσητείας των προσευχών για όλους εμάς τους κοδυνομένους. Μήπως όλο αυτό δεν είναι, αγαπητοί μου, το σημερινό θαύμα του Χριστού? Ίσως τώρα πλέον τον επικαλείται η Εκκλησία μας να αρχίσει να θαυματουργεί και να παρεμβαίνει στην ιστορία, όχι μόνο σαν πρότυπο μετανοίας, αλλά και σαν όργανο παρησίας ενώπιον του Θεού. Ο κόσμος και η εποχή μας τον έχει τόσο ανάγκη. Μήπως αυτός τελικά μας είναι τους πρώτους αγίους παγίδους μας, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Σάβα μας, τον Άγιο Γεώργιο τον Κασλίδη, τον Όσιο Σιωπορόπουλο Φωνίτη, τον Όσιο Καΐσιο τον Αγιορείτη, τον Όσιο Προφύρη, τον Όσιο Ιωάννη, τον Άγιο Φιλόγιο της Πάτρου. Ο σύγχρονος Άγιος, αφού στις μέρες μας αναγνωρίστηκε όσο σε καμιά άλλη εποχή αναλάβει με τις πρεσβείες του να περισσώσει την εποχή μας και να μας βγάλει από το πυρ και από το είδος της σύγχρονης αποστασίας στην αναψυχή της οδού της σωτηρίας. Άγιε και δίκαιε ευγνώμων Χριστά, ως συσταυρωμένος με τον Κύριό μας και ως πλησιέστερος προς Αυτόν στις στιγμές του πάθους του, ως έχουν παρησία αυτή της ομολογίας σου, πρέσβευε επί ημών και όλου του όχλου των σταυρωτών του ημάς. Αμήν. Τώρα, αγαπητοί μου, πριν καλέσουμε στο βήμα των συμβασμιών του Μητροπολίτη μας να μας ευθύνει λόγο να καθώ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παρευρισκόμενους σε αυτή την πνευματική ευκαιρία, όλους εσάς δηλαδή. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την εφημέρια του Ναού του Πατέρα Ισίδωρο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε και τους εκκληθούς ιεροψάρτες με τη σειρά. Σμαλιό, Ραφαήλ, αγαπητό ιεροψάρτη, είστε την ιερονότηση η Παπαντής, τον αγαπητό Ιωάννη Κλεισμάρη, τον κουμπαρά Τσάμπου, ψάλλει εδώ και διακονεί στον ιερονό. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό ιεροψάρτη Μαϊμάρη Εμμανουήλ, ο οποίος ήταν εκείνος για να ψάλλει και να αντικατέστησε με αγάπη ο αγαπητός Ιωάννης, αλλά ήταν πολύ κουρασμένος γιατί λάβαινε με την παρουσία του τον ιερόνα, την πανήγυρη του ιερόνου του Αγίου Σάββα. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και την αγαπητή κυρία Θεμελίνα Μουσάμ, που ανέγνωσε και από την κυρία Τροπάρια, και τον αγαπητό Μανώλη Παστρικά, που μας βοήθησε τόσο πολύ με τα τεχνικά της εκδήλωσης. Και επίσης, και το Αλήθεια FM που κάλυψε την εκδήλωση και θα την δώσουμε επίσης και στο Θάρι, και θα υπάρχει στο διαδίκτυο, θα τη δώσουμε και στο Χάρη να την μεταδώσουμε. Αμέσως μετά, αγαπητοί μου, το διαδικασμό του Σεβασμιωτάτου, θα ψάχνουμε όλοι μαζί και όσοι έχουν στεμάδι της Παρασκευής, Μεγάλης Παρασκευής, τον νηστή Αυθυμερών, το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει στην τελευταία μας σελίδα του Φιλαδίου που κρατάτε στα χέρια σας και με αυτό θα φύγουμε. Σεβασμιώτατε, ελάτε να μας είμαστε. Ήταν ο φόβος και ο τρόπος
πρώτος ζήτης του Παράδεισου. Προηγήθηκε ο νηστής του Παράδεισου στο λάδι κάτω, μετά πήγε ο πίσω του Παράδεισου. Και όταν το βρήκε εκεί, και εκεί πράγματι άκουσε τη φωνή του Χριστού κάτω, το κύριο του Χριστού κάτω, ο βασιλέως κάτω στο Παράδεισο, στο λάδι, και πραγματικά έγινε ο Άγιος ο νηστής του. Λοιπόν, ξέρετε, σε μια δύσκολη εποχή όπως είπε ο Παλαιός Κωνσταντίνος, ο Θεός ασθενεί τους ανθρώπους. Σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, όταν ακούμε κάθε μέρα τα παιδιά αδελφοί, νηστείες, φόνους, τα πάρουμε κάθε μέρα, λέμε στην τηλεόραση, από νηστά, από νέα παιδιά, αυτά τα πράγματα, τι έχουν να πούν, ότι ο Θεός μπορεί να βοηθήσει κάθε νέο, κάθε παιδί τρέπεται προς το κακό να γίνει ένας καλός, καλός άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος άνθρωπος είναι. Ψηλά βλέπει ο άνθρωπος. Βλέπει στον Θεό Πατέρα, τουλάχιστον και δημιουργικό και Κύριος του κατευθύνει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, τόσο και πολλά ακούγονται οι αμυστές, μπορούμε και πρέπει να δούμε μας αυτό το νηστή. Τον επόμενο νηστή, τον παραδείσο του νηστή, Θεός που είπε στον Κύριο τη Βασιλεία σου. Εκείνος που θυμολογήθηκε ενώπιον του Κυρίου πάνω στο Σταυρό, του Βασιλέως του Βασιλευότου και του Κυρίου πάνω στο Σταυρό, θυμολογήθηκε με την εκείνη την νοή πραγματικά, έδωσε το ίδιο του, έδωσε την ψυχή του νηστής, όταν έλεγε στον άλλο, ότι εμείς τι πράξαμε, τίποτα πράξαμε. Αυτός όμως ο Κύριος σήμερα σταυρώνεται, είναι ο σωτήρας. Σωτήρας ο δικός μου σωτήρας. Γιατί ο άλλος δυστυχώς δεν άνοιξε την αρδιά του. Αγαπητοί, ο Θεός Πατέρας μας είπε το λαμβάνω, όλους πάντα στην σωτήρια, στην ουσιαστική συνθήκη. Το θέμα είναι πώς ανήκαν στην αρδιά του, πώς την ψυχή του, μια καθαρή ψυχή, μια ψυχή όταν ψυχή πάει κάτω στο πνευματικό και εξομολογηθεί, τότε ο άνθρωπος γίνεται άλλος άνθρωπος. Και άνθρωπος πραγματικά σαν τον προηγούμενο νηστή. Διότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία του είναι το κακό. Και αν ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο νηστής, ο κάθε άνθρωπος εξομολογηθεί στο πνευματικό, που είναι πρόσωπος του Θεού επί της γης, ξέρετε το πραγματικό είναι ο σωτήρας εκείνος. Οδηγεί τις αμαρτίες πάνω στον Θεό Πατέρα. Καταλαβαίνει την άμεση αμαρτία. Εάν λοιπόν όλοι μας τρέξουμε να τα πούμε, τότε πραγματικά κι εμείς θα δούμε παράδεισο που είναι δόξα Θεού, θα δούμε που θα μπορεί ο φως να μας φωτίσει, να μας αγιάζει. Καλό Πάσχα. Και να ξέρετε με τον Κωνσταντίνο και όλοι ότι αυτές τις ημέρες πολλά λέγονται, πολλά πράγονται, γύρω από τον Κύριό μας. Και όλες οι μετροπόλεις και άλλες ομάδες χριστιανικές κάνουν διάφορες ερωτάς. Και εμείς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τίποτα από αυτό. Γιατί η παρουσία μας πραγματικά είναι μια παρουσία που μας γέμισε την ψυχή μας, μας την καρδιά μας, μας γέμισε πραγματικά σαν χριστιανούς καρδινίους πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσένα, τα παιδιά, τόσο τους πατέρες Ήδρου, και τον κύριο Χριστό. Αγώνη και όλοι όσοι πραγματικά για αυτή τη σπουδαία εκδήλωση. Ο Θεός μαζί σας. Πάντε τέτοια πράγματα να κάνετε με παιδιά μου και να παίρνουμε πραγματικά και εμείς να αναλαμβάνουμε Χριστού μέσα σας και να αναλαμβάνουμε τον Θεό μαζί με εσάς. Thank you.
Κύριο, τους εμάς, Κύριο,